Για να δούμε τον Τόντο τι θα κάνει. Έφυγε. Γύρισε από την άλλη τον Τόντο και άρχισε να τρέχει. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved στο The Island. Είμαστε πάνω στο καταπληκτικό καράβι, το οποίο το έχω βάψει μαύρο, κατά μαύρο, και δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι, πόσο ωραίο δείχνει μαύρο. Στο πλάι θα δείτε, έχω ένα τζάμι μεγάλο, ενώ πριν είχα πάρα πολλά μικρά εναλλάξ. Δεν μου πολύ άρεσαν. Έχω βάλει ένα μεγάλο, να το δούμε και από μέσα. Από μέσα βλέπουμε κανονικά μπροστά έξω, αλλά από έξω δεν βλέπουμε μέσα. Μου το είχατε προτείνει στα σχόλια αυτό και το έκανα έτσι. Το ίδιο έχω κάνει και στην πόρτα. Όταν είμαστε έξω η πόρτα δεν φαίνεται, είναι μαύρη. Και όταν είμαστε από μέσα φαίνεται κανονικά. Έχω βάλει κάποια φώτα. Να ανάψουμε εδώ το generator. Έχω βάλει... Είναι σβηστά. Ναι, δεν τα έχω ανάψει. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς είναι μέρα τώρα και να τα ανάψω. Αυτό είναι αναμένο. Όχι. Όλα σβηστά είναι. Τέλος πάντων. Και να τα ανάψω είναι μέρα τώρα, δεν θα φάνει τίποτα. Έχω βάλει 4 φώτα. Προς το παρόν μπορεί να προσθέσω κι άλλα αργότερα. Θα δούμε. Κάποιοι μου γράψατε να βάλω φώτα απ' έξω. Θα το σκεφτώ κι αυτό. Μπορεί να βάλω. Έχω εδώ ένα ψυγείο. Ένα σμίθι. Ένα crafting table. Και ένα fabricator. Αφαίρεσα τα τζάμια που είχα εδώ μπροστά, γιατί έτσι κι αλλιώς αφού θα βάζω το fabricator δεν θα είχαμε οπτική επαφή έξω. Αυτά εδώ μου γράψατε στα σχόλια να τα κάνω σκάλες και όχι ράμπα, και έβαλα και, και ράμπες στα πλάγια, κάγκελα όπως λέγονται. Okay. Αυτό τώρα νομίζω είχε βγει αρκετά καλό. Θα το βελτιώσουμε κι άλλο. Δεν βρήκα χρόνο να βάλω στο πλάι φυτά και turrets, αλλά θα το κάνω κι αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, όπως θα έχετε διαβάσει στον τίτλο του επεισοδίου, σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα αναβάθμιση που βγήκε στο ARK, το νέο update όπου έγινε το TLC νούμερο 2. Σε αυτό το TLC έχουν γίνει αλλαγές σε αρκετά ζωάκια. Και πρώτα απ' όλα το Archentavis, το οποίο εμείς εδώ σε αυτό το σερβερ έχουμε το Classic Flyers, το οποίο αλλάζει όλα τα πετούμενα και τα κάνει όπως ήταν πριν νερφαριστούν. Αυτό γίνεται αντικαθιστώντας τα ζώα με άλλα που... Τα δικά μου βήματα ακούω. Αντικαθιστά τα ζώα με άλλα ίδια και επαναφέρει κάποιες παλιές λειτουργίες. Το mod δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμα, οπότε εδώ έχουμε το παλιό Archentavis όπως ήταν πριν το TLC2. Για κάποιο καιρό δεν θα μπορέσουμε να δούμε τις αλλαγές που γίνανε στο Archentavis. Επιγραμματικά έχει αλλάξει πάρα πολύ το Archentavis. Το έδωσα ένα βιντεάκι και εντυπωσιάστηκα. Μπορεί πλέον να πιάσει 2 ζώα ταυτόχρονα. Ένα με το ράμφος του και ένα με τα πόδια του. Ανακτά health όταν τρώει πτώματα. Τι άλλο έχει. Το saddle του λειτουργεί σαν σμίθι νομίζω. Κραφτάρεις πράγματα μέσα. Και... κάποια υλικά όπως obsidian, metal ingot, polymer και πέτρες ζυγίζουν το 50%, ακριβώς το μισό. Οπότε το Archentavis πλέον είναι το ιδανικό ζώο για να πας στο βουνό να μαζέψεις μέταλλα. Υλικά τέλος πάντων γενικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ζωάκι που μπορούμε να το δούμε. Γιατί το Archentavis πάμε δεν μπορούμε. Και αυτό είναι το πρώτο που θα δούμε σήμερα, είναι το Parasaur. Εδώ έχω μερικά Parasaurs. Να δω πως θα καταφέρω να βγάλω ένα. Να, από εδώ γίνεται. Ποιο είναι καλύτερο level, 141-22. Οκ.
Δεν έχει γίνει καμία οπτική αλλαγή στο Parasaur. Έχουν γίνει κάποιες άλλες αλλαγές. Με αριστερό κλικ είναι το ίδιο. Λοιπόν, με δεξί κλικ σκανάρει την περιοχή και μας ενημερώνει αν υπάρχει κάπου εχθρός. Προφανώς με στη βάση μας δεν υπάρχει εχθρός. Λοιπόν, με το C βγάζει μια κραυγή και διώχνει μακριά όλους τους αντιπάλους, όλα τα κακά ζώα. Νομίζω αυτό έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο έξω. Τι level up έχει τώρα? Και να του δώσω health δεν θα προλάβει να το ανακτήσει. Θα του δώσω λίγη ταχύτητα, 167, 168,7. Ανεβαίνει λίγο η ταχύτητα. Πάμε, 200%. Νομίζω δεν άλλαξε τίποτα, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σκανάρουμε για κάτι κακό. Οκ, δεν βλέπω κάτι απειλητικό. Δεν ξέρω πώς θα με ενημερώσει αν βρεθεί κάτι. Ή μπορεί να είναι κάτι που εγώ δεν το βλέπω τώρα. Έκανε διαφορετικό ήχο πριν, μου φάνηκε. Να το πάλι. Πάνω δεξιά τι είναι αυτό? Horse. Δεν ξέρω τι σημαίνει, με συγχωρείτε κιόλας. Πάλι έκανε άλλο ήχο. Πάλι έκανε άλλο. Κάνει λίγο διαφορετικό ήχο. Δεν ξέρω αν τι ακριβώς σημαίνει ο κάθε ήχος. Οπα. Εντόπισε αντίπαλο. Εχθρό μάλλον. Πού είναι ο εχθρός? Θα του δώσω λίγο movement speed ακόμα. Και πολύ για να φύγει το μήνυμα από πάνω, να μην το έχω στην οθόνη. Ναι. Παίζει να έχει εχθρό από εδώ πέρα. Νομίζω δεν μου δείχνει που είναι ο εχθρός ή εγώ δεν το βλέπω. Τώρα δεν εντόπισε τίποτα. Το παντόντο. Αυτός είναι ο εχθρός? Δεν νομίζω. Λοιπόν, θα δοκιμάσω το C. Για να δούμε τον Ντόντο τι θα κάνει. Έφυγε. Γύρισε από την άλλη τον Ντόντο και άρχισε να τρέχει. Ένα Parasaur είναι, μωρέ, μη φοβάσαι. Κι άλλο Ντόντο. Δεν έκανε. Δεν μπορώ να το κάνω πολύ συχνά. Δεν το ξανακάνει. Οκ, δεξί κλικ. Δεν εντοπίζει εχθρό, οπότε τα ντόντο δεν θεωρείται εχθρός. Ώρες στρίβει επί τόπου. Τώρα κοίταξε πόσο αργά στρίβει. Αν τρέχω, αφήσω το shift και στρίψω, στρίβει επί τόπου. Για να δούμε, χελώνα φοβάται? Γεια σου χελώνα, τι κάνεις? Δεν το ξανακάνει. Μάλλον έχει κάποιο χρόνο που μπορεί να το ξανακάνει. Για να κατέβω. Να ξανανεύω. Δεν το κάνει. Πριν φώναξε. Τέλος πάντων, να δούμε τι άλλο έχει. Λοιπόν, αν κρατήσουμε πατημένο το εψιλόν, έχει alert settings. Λοιπόν,
Turret Mode, Alert, Targeting Mode, Players Only. Ναι, ναι, όλα, εντάξει. Τι άλλο? Change Auto Frightening Turret Mode from Disabled. From Enabled. Enabled Turret Mode. Ωραία, τώρα είναι σε Turret Mode. Να το. Με το που εντοπίσει κάποιον εχθρό, αυτόματα φωνάζει μόνο του και ο εχθρός φεύγει. Εχθρός, τον Dodo, τέλος πάντων. Κοίτα, έχει πάνω από το κεφάλι του. Α, αυτό είναι και καλά ότι είναι ενεργοποιημένο το alarm. Ωραία. Το alert. Ακούω βήματα. Χελώνα είναι. Τη χελώνα θα τη φωνάξεις? Όχι. Το θέμα είναι αν εγώ είμαι σε μάχη. Τώρα αυτό... Αρτζεντάβης. Το βλέπεις Αρτζεντάβης? Να με ενημερώσεις ότι έχει Αρτζεντάβης εδώ. Δεν θα έπρεπε αυτόματα να το κάνει? All. Ναι. Υποτίθεται ότι αυτόματα θα έπρεπε να με ενημερώσει ότι υπάρχει κάτι εχθρικό. Να το πάω λίγο πιο κοντά. Και βγάζει αυτό το μεγάλο... αυτό το μήνυμα με τα μεγάλα άσπρα γράμματα στην οθόνη. Έλα, εντόπισε το πριν μας εντοπίσει αυτό. Μήπως επειδή έχω ενεργοποιήσει αυτό. Σε λίγο θα μας επιτεθεί το Ριζεντάβης. Τι θα γίνει? Να βγάλω το turret mode. Τι ακούστηκε? Α, το Argentavis προσγειώθηκε. Αυτό είναι από τα παλιά Argentavis ή από τα καινούργια? Δεν ξέρω. Να δω αν μπορούμε να το φοβήσουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι με ένα parasaur. Μπροστά μου είναι ένα Argentavis. Δεξί κλικ. Ούτε καν το εντοπίζει σαν εχθρό. Δεν ξέρω. Και δεν μου επιτίθεται. Να το, τώρα ήρθε. Λοιπόν, του φωνάζω. Του φωνάζω, λέω. Δεν μπορώ να του φωνάξω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν το κάνει. Ω, με παράτησε. Δεν το κάνει συχνά. Δηλαδή, άμα το κάνεις μια φορά αυτό που φωνάζει, μετά πρέπει να περάσει πάρα πολύ ώρα για να το ξανακάνει. Τέλος πάντων. Καταλάβαμε πάνω κάτω τις αλλαγές που γίνανε. Λοιπόν... επειδή υπάρχουν αρκετά ζωάκια που έχουν πάρει update, σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο για κάθε ζωάκι. Μπορεί να ανέβουν και δύο βίντεο την ίδια μέρα στο κανάλι ή μπορεί να ανεβάζω κάθε μέρα και από ένα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το κάνω ακόμα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θέλω να έχω ένα ζωάκι σε κάθε βίντεο. Οπότε, για αυτό το βίντεο... είδαμε το parasaur και δεν θα δούμε κάποιο άλλο ζωάκι τώρα, αλλά μπορεί σε λίγες ώρες να ανέβει και άλλο βίντεο που θα έχει ένα άλλο ζωάκι. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια. Οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα comments και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!